Βρισκόμαστε στις κεντρικές αποθήκες, να το πούμε. Πώς θα το πούμε εδώ, Μπίλη? Τι κεντρικές αποθήκες, μια αποθήκη είναι. Μια παλιά αποθήκη είναι. Η οποία είναι πόσα τετραγωνικά περίπου? Αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι κοντά στα 800. Και τι μπορούμε να βρούμε εδώ μέσα? Τι να σου πω τώρα. Ξεκίνα από εκεί που έχω ξεκινήσει το ράφι από νερό σωλήνες πράσινο, γαλαπανίζει και μαύρες. Ωραία. Πλέγματα περιφράξεων, κεραμιδί λαμαρίνα, λάμες. Λαμαρίνες, όλα τα πάχη και τα μεγέθη. Όλα. Όλα, ρε. Λαμαρίνες, τραπεζοειδή, γαλβανιζέ και κόκκινη. Ψηλά σιδεράκια στο 1,5. Το τουρνάκι εδώ. Το τι είναι αυτό? Πάτεντα μου, εντάξει. Εδώ είναι το χόμπι σου, ένα από τα χόμπι σου. Βέβαια. Αυτό το πήρες, μου είπες. Αυτό ήταν σε κατεμένο. Αυτό πήγα σε ένα μπαγιατζί και ήταν πεταμένο επί 20 χρόνια πίσω από κάτι εργαλεία. Και πού το ξέρει, μαύρο ήταν. Και τον λέω, ρε Μάσα, λέω, εκείνο τι είναι? Λες και δεν ξέρω. Με λέει, τώρα σου λέω, δουλεύει? Με λέει, δεν ξέρω. Λέω, για ξύλα είναι? Όχι, ρε, με λέει. Είσαι και παλιάνθρωπος δηλαδή. Λέω, πόσο, ρε Μάσα, μου λέει, χιλό, το ζυγίζουμε 2,5 κατοστάρικα. Μια χαρά την βγάλω. Λοιπόν, τι έχουμε? Και αυτά εδώ κοντά βασικά στο 1,5. Μετά ξεκινάμε 2 χιλιοστά. Ναι. 3 χιλιοστά και πιο χοντρά για καρότσες. Εντάξει, βαριέμαι να πάω και μέχρι εκείνη λίγο μακριά. Εκεί στο βάθος τι βλέπω? Εκείνο στράντσα, πώς το λένε αυτό? Και εκείνο ανακατασκευή δικιά μου. Εκείνο ανακατασκευή. Στον ελεύθερο χρόνο σου, όταν έχεις δηλαδή, ναι, κάθεσαι με, κάνεις και κάνα δύο πραγματάκια, τα δίνεις ζωή σε μηχανήματα. Κατασκευή δικιά μου. Δικιά σου, ε? Γι' αυτό γράφει και πάνω Λαζακίδη. Εγώ νόμιζα είναι μούφα το. Όχι, εδώ τι καγκελάκια βλέπω εδώ. Χιτά σχέδια είναι αυτά. Ναι. Έχουν και σε καταλόγους πάρα πολλά. Περπατάνε αυτά, ζητάει τώρα ο κόσμος. Με την κρίση σιγά μην πληρώσω άλλο σχητό. Και αυτά εκεί κοντά, ο βοηθός μου. Ποιος? Εγγονός του Μεγάλου Αλέξανδρου είναι αυτός. Ναι. Ναι, ναι. Τον έχω βοηθό εδώ. Τι λέει, ρε φίλε. Είναι νυχτόβιος, γι' αυτό βάλα τη μάσκα. Για δείξε μου. Εδώ τι ετοιμάζεις εδώ πέρα, εδώ τι έχουμε ακριβώς, τι είναι αυτό εδώ? Με πέτυχες πάνω στην ώρα. Κόβουμε το πλασματάκι μία λαμαρίνα γιατί βαριέμαι να πάω στο ψαλίδι. Για κόψε μας εδώ. Ναι. Άμα έχεις την καλή διάθεση, ξέρω εγώ, και το χρόνο. Εδώ. Λοιπόν. Κόψουμε ένα 47. Για κόψε μας εδώ. 47, θέλω. Δεν πιστεύαμε χρονομετρήσει κιόλας. Όχι, όχι, χαλαρά σε θέλω, χαλαρά. Απλά. Βασικά δουλεύουμε. Χαλαρά σε θέλω. Δεν έχει χαλαρά, ρε. Δεν έχει χαλαρά. Χαλαρά. Μάλιστα. Μόνο στην παραλία. Μόνο στην παραλία. Θα δουλέψεις χαλαρά. Μάλιστα. Λαζακίδης. Το Λεμαίδα είπαμε, ναι. Και όλη η κατασκευή εδώ, το κτίριο, όλα δικά μας. Όλα, ρε. Όλα. Και η μελέτη και η τοποθέτηση και. Και το χτίσιμο. Δίπλα μας έχουμε και τον τρανό το Λαζακίδη. Λοιπόν. Πάρτονα λίγο, κάμερα, πάρτονα. Θα σου πω κάτι, πάρτονα. 76 χρονών, πέρσι βγήκε σύνταξη. Ναι. Στα 75 βγήκε σύνταξη. Και δουλεύει από, να μην πούμε. 59 χρόνια ΤΕΒΕ. 59. Έτσι. Έτσι. Για να βλέπουν κάτι μερικοί. Λοιπόν. Πλασματάκι. Καλό, ε. Δικιά σου πατέντα και αυτή, τώρα, είναι σίγουρη. Με ποιο να μιλάς. Λοιπόν, Μεγαλέξανδρε, είσαι έτοιμος? Κάτσε να κόψω μία από εδώ. Για κόψε μία από εδώ. Θα να δούμε είμαστε σωστά. Πρέπει να είμαστε. Λες, ρε φίλε. Κάσε λίγο αγόρι μου από εκεί. Κάσε. Λοιπόν, το φέρουμε και λίγο εδώ. Αν το κόψουμε το καβαλέτο μας. Το κόβει. Είσαι σένα. Τι μαγιά είναι αυτή, ρε φίλε? Τι μαγιά, ένα πλασματάκι είναι. Ένα πλασματάκι είναι. Ναι. Και καλά, δεν τα αφήνεις να κρυώσει, κάτι να κάνει, ξέρω εγώ. Τα χέρια μας συνηθίσανε, ρε, δεν κυκόμαστε εμείς. Ναι. Ο αέρας που φυσάει το έχει κρυώσει ήδη. Σόπα, ρε φίλε.
Και πώς λέγεται αυτό το μηχάνημα τώρα εδώ πέρα, για να πάρω κι εγώ μια εικόνα δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί. Εδώ βασικά έκανα τέτοιο τεστό. Τελάρο. Αποτυχία. Αποτυχία. Ναι, ρε γάμο το. Γιατί έκανα το κουτί αυτό όλο και ναι, τα λοιπά. Μέσα είχα βάλει ένα κομπεσεράκι. Mm-hmm. Τελικά ο αέρας δεν έφτανε. Ναι. Γιατί ήταν δύο ύπους. Άμα βρω κανένα 4 ύπους, 5, mm-hmm, να έχω καλή παροχή αέρα, θα μπει εδώ μέσα. Προς το παρόν, επειδή τσιγκουνευόμαστε, βάζω αυτό το μικρό και κάνω τη δουλίτσα μου. Μάλιστα. Και όλα κουμπώνουν μέσα και ξέρεις, το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Το πλάσμα πώς δουλεύει αυτό, η κοπή με έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια κοπή. Πώς γίνεται, ήθελα να ξέρω. Κοίταξε, ουσιαστικά δημιουργεί και το σίδερο, ας το πω έτσι απλά. Mm. Λοιπόν, αυτό κολλάει κιόλας. Ο αέρας, όχι δεν κολλάει. Ο αέρας, επειδή έχουμε κάψει το σίδερο, ναι, έτσι, ο αέρας μέσα από τον μπέκ, δηλαδή πετάει το λιωμένο το σίδερο και κάνει την κοπή. Το, δηλαδή, το ζεσταίνει, το λιώνει και ο αέρας το κόβει στην ουσία. Ο αέρας κάνει την κοπή. Και αυτό το έχεις καθαρά για να κόβεις εδώ πέρα. Ναι. Μέχρι πόσο πάχος μπορεί να κόψει αυτό. Αυτό το μικρό με μια καλή παροχή αέρα, καμιά 6-7 χιλιοστά θα τα κόψει. Καλά είναι 6-7 χιλιοστά. Καλά είναι, για αυτό το μικρό μηχανή, καλά είναι. 40 μπέρα λέει, σιγά μου είναι 40 μπέρα. Ωραία φίλε, με εντυπωσιάστηκα. Και κύριε, πού ήταν ο βοηθός, πού είναι. Έλα, δεις πατέντα, έλα. Πατέντα. Καλά που πάτε. Δείξε εδώ τι κάναμε. Τι έχω πάθει. Εδώ τι να το βάλει. Τι να το βάλει. Αυτή τη χαζομάρα για κάνα μηχανάκι. Έχω κάνα δύο μισθρέματα γκαζόν. Ναι. Και με εκείνη το καλάθι που έχει το τραχτεράκι, ναι, έκανα να πούμε και με 40 δρομολόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα τρέλο, πετάγονται εδώ μέσα. Σοβαρά μιλάς. Ωραία φίλε, αυτό θέλω να το δω και να δουλεύει κιόλας. Και έχουμε κάνει σειρώμενο. Δεν σε πιστεύω. Και τώρα κάνω κάτι βελτιώσεις. Και από εδώ τι έκανες, και ανατροπή για να τα ανοίγεις μετά, τι είναι. Τέτοιο είναι. Για να ανοίγει. Η πορτούλα. Μάλιστα. Έφυγε με δεξιά σου. Αυτό είναι ανάποδα εντωμεταξύ τώρα, έτσι. Κάνω αυτό μετά, θέλω να το δω να δουλεύει όμως. Να το βάψω και μετά. Ανάρτηση δεν με έκανες όμως, ρε εσύ. Ανάρτηση, ράβδος τρέψεις θα βάλουμε. Θέλουμε χαμηλό προφίλ. Τι να συζητήσω άλλο, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ πράγμα, ρε φίλε. Θα πάμε και στο άλλο εργοστάσιο και θα δει τι πατέντε καλά. Θα πάμε, εκεί θέλω να πάμε. Έλα, πάμε μέσα σε δείξω τα άλλα. Το λοιπόν, όπα, είμαστε εδώ.